Με μια γραπτή πολυσέλιδη πρόταση και με επικεφαλής της αποστολής στο Δήμαρχο Γιώργο Μαρινάκη, το Ρέθυμνο ετοιμάζεται να δώσει ηχηρό παρόν αρχικά στη συνεδρίαση της Τετάρτης του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Ηράκλειο και σε δεύτερο χρόνο στο Υπουργείο Υποδομών, διεκδικώντας την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου του Ρεθύμνου και την αναβάθμιση των τριών κόμβων εισόδου που θα απαλλάξουν την πόλη από τον υφιστάμενο κυκλοφοριακό στραγγαλισμό της. Πώς θα φτιάξουμε, κύριε Χοντογιάννη, μια ομάδα κρούσης που θα πρέπει να επισκεφτούν το Υπουργείο και τους αρμόδιους εκεί για να κουβεντιάσουν επιτέλους με το Ρέθυμνο. Όλοι μαζί να πάμε στην Αθήνα να εκπληρώσουμε τις θέσεις μας. Δεν είναι η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δεσμευτική, είναι χρονοδοτική. Επ' αυτής της απάντησης θα χρονοδοτήσει Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο. Βάσει του τεχνικού επιμελητηρίου, τα τέσσερα τμήματα του περιφερειακού είναι από το Πανεπιστήμιο Γάλλου έως τη διασταύρωση του Αγιοβασιλιώτικου δρόμου, από τη διασταύρωση του Αγιοβασιλιώτικου έως την Θεοτοκοπούλου, από την Θεοτοκοπούλου έως το Ελμεπά στα Περβόια και από τα Περβόια έως τον Κόμβο Αμαρίου. Εμείς όλοι μαζί είμαστε εδώ, την ίδια αντιμετώπιση θα θέλαμε και από τα Υπουργεία, ας το βάλουμε σε όποιο κονδύλι θέλουν, σε όποιο Υπουργείο θέλουν, με όποιο τρόπο θέλουν. Στη χθεσινή έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του Ρεθύμνου συντάχθηκαν με την τοπική κοινωνία ως προς την αναγκαιότητα του έργου, το οποίο θα πρέπει να γίνει πριν από την κατασκευή του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Θεωρώ ότι αυτές οι μικροπαρεμβάσεις που και σήμερα συζητήθηκαν είναι απόλυτα εφικτό με βάση και τις παρατηρήσεις και του ΤΕΕ και βεβαίως και με βάση και το θέμα της χρηματοδότησης, το οποίο δεν είναι απαγορευτικό. Κατοχυρώνουν ότι αυτό το έργο ζωτικής σημασίας για την Κρήτη και για την οικονομία και την κοινωνία θα γίνει με έναν τρόπο που θα διευκολύνει και θα καλύπτει ανάγκες του αστικού ιστού του Ρεθύμνου. Οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων αρχικά σχολίασαν τη δέσμευση του Υπουργείου που οι μελέτες του περιφερειακού θα χρηματοδοτηθούν δια της τεχνικής έκθεσης του ΒΟΑΚ, όμως επέμειναν στην εξασφάλιση δέσμευσης και για την κατασκευή του έργου. Η συμβόρευση όλων στην αναγκαία πλέον για την βιωσιμότητά μας ως πόλη και ως καθημερινότητα πολιτών, αλλά και επισκεπτών, είτε ζουν στην πόλη είτε ζουν στους οικισμούς. Είναι μια πρώτη επιτυχία. Πολύ φοβάμαι ότι η κυβέρνηση έχει μπει στη λογική να επιλέξει ότι αφήνει την τοπική κοινωνία να διαβουλεύεται μόνη της και αποφασίζουμε μετά εμείς, κάτι το οποίο δεν με κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος από μια τέτοια εξέλιξη, γιατί θα υπάρξει μεγάλη συγκοινωνιακή επιβάρυνση και η πόλη μας θα οδηγηθεί σε κυκλοφοριακό έμφραγμα. Στο Ρέθυμνο, που οι αντιδράσεις εκτιμούν ότι μπορούν να τις διαχειριστούν, δεν φαίνεται να ανησυχούν τόσο, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Βλέπετε ποια διαχείριση γίνεται.